του Νότι Καλτζίο Νοτίο τη Κύπρου με τον στόχο τη Λευκοσία να παραμένει ω έχει. Δηλαδή, οι έρευνε του σκάφου να ολοκληρωθούν με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και στο σημείο δυτικά τη Κύπρου, από το οποίο είχε εκδιωχθεί από τουρκικά πολεμικά το περιστατικό παρενόχληση του Νότιγκαλ Τζίο τόσο στα χωρικά ύδατα τη Ελλάδα, αλλά και η επιτυχή απομάκρυνση του από την Κυπριακή ΑΟΣ αποθράσινε την Τουρκία. Η κατοχική δύναμη επενδύει σε μια ρητορική και πρακτική ένταση, ούτω ώστε να αποτρέψει την επικείμενη γεώτρηση τη κοινοπραξία Exxon Mobil και Qatar Petroleum στι αρχέ Δεκεμβρίου στο Εκόπεδο 10, αλλά και την συνέχιση των ερευνών του Νότιγκαλ Τζίο για τον EastMed. Εξακολουθεί να βρίσκεται βόρεια τη Κύπρου, ποντίζοντα καλώδια, το ερευνητικό Ρουτ Ρέι, συνοδεία δύο τουρκικών πολεμικών σκαφών, ενώ από τι αρχέ Νοεμβρίου τίθενται σε ισχύ δύο νέε παράνομε τουρκικέ ναύτεξ, πλησίων του ακροτηρίου του Αποστόλου Ανδρέα και πέριξ του κόλπου τη Αμοχώστου, ναύτεξ για τι οποίε η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε αντινάύτεξ για τον Νότι σύμφωνα με πληροφορίε, πλέον δεν υπάρχουν τουρκικά πλοία δυτικά τη Κύπρου και οι ναύτεξ θα ανανεώνονται μέχρι να μεταβεί το σκάφο στο κύριο σημείο ενδιαφέροντο. Το σκάφο τώρα μετέβει νοτιότερα στα όρια με το οικόπεδο 8. Στην αναφερόμενη κλιμάκωση συντείνει και το νέο προβοκατόρικο βίντεο τη φιλοκυβερνητική γεννή ΑΦΑΚ με τίτλο Τα τουρκικά όπλα τρομάζουν την Ελλάδα, έχουν πλέον τη δύναμη να χτυπήσουν την Αθήνα. Προφανώ αντιπαραβάλλοντα τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα με αυτά τη Αθήνα. Σκοπεύοντα έτσι. Στην αναπτέρωση του ηθικού τη τουρκική γνώμη μετά τι ανακοινώσει για ενίσχυση τη Ελλάδα και την κατρακύλα τη τουρκική οικονομία. Στην απομάκρυνση των Τούρκων πολιτών από τα εσωτερικά προβλήματα με κινήσει αντιπερισπασμού τη κυβέρνηση Ερτογάν. Να στείλει μήνυμα στι ΗΠΑ για την πρόθεσή τη να ενισχυθεί παρά τα προσκόμματα. Όπω αναφέρεται στο βίντεο, το τουρκικό αμυντικό πρόγραμμα μπήκε στην ατζέντα αυτή την εβδομάδα, αλλάζοντα τι ισορροπίε στο Αιγαίο. Στο μεταξύ, μένεται η διπλωματική κινητικότητα τη Λευκοσία με κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία προ διορισμό ενό απεσταλμένου για το Κυπριακό με σαφεί όρου εντολή. Ενώ ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μεταβαίνει αύριο στη Γλασκόβη για την διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στο περιθώριο τη οποία θα ενημερώσει και αρχηγού κρατών για τι τουρκικέ προκλήσει. Με ψυχραιμία, απαντά ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδο, Νίκο Δίπλα.